Καλησπέρα σας. Κάθε, μα κάθε αφήγηση χρωστάει τεράστια ευγνωμοσύνη στο υλικό της, σαν άμεσο βίωμα ή σαν έμεση ατμόσφαιρα. Ο αφηγητής δανείζεται από τον περίγυρο όχι μόνο τα θέματα του, τα πρωταγωνιστικά στοιχεία, αλλά και κάθε τι που παίζει ρόλο ταπεινού κομπάρσου. Μπορεί ο Γκόγκολ να μην εμπορεύτηκε ποτέ του νεκρές ψυχές, ωστόσο έβλεπε γύρω του να περιφέρονται αμέτρητοι Τσίτσικοφ, οι οποίοι ζητούσαν με τα μανίες του συγγραφέα τους. Πιθανότατα ο Λακλό δεν έζησε τίποτα ή έστω ελάχιστα πράγματα από τις επικίνδυνες σχέσεις του. Υπήρξε όμως μάρτυρας ενός ερωτικού δαιμονίου που γύρευε το χρονογράφο του και τον βρήκε στο πρόσωπό του. Το έργο, μικρό ή μεγάλο, συχνά ξεκινά με μία απίθανη σκέψη, μία συνταρακτική αποκάλυψη. Τα πάντα ποζάρουν γύρω μας. Άνθρωποι, αντικείμενα, τοπία είναι μοντέλα που ζητούν το ζωγράφο τους. Δεν πρόκειται όμως για μια σκηνοθετημένη κατάσταση όπως στο γνωστό ατελιέ του ζωγράφου, όπου οι θέσεις έχουν καθοριστεί, οι κινήσεις ελέγχονται και συχνά το κάθε τι υπακούει σε ένα αρχικό σχέδιο. Στη σκηνή της καθημερινής ζωής όλοι ποζάρουν για όλους. Οι πάντες με τον τρόπο τους ζωγραφίζουν τους πάντες. Και αυτή η ζωγραφική, βέβαια, δεν απαιτεί την παλέτα στο χέρι. Τα μέσα της είναι πολύ πιο απλά και πιο αποτελεσματικά. Φτάνουν τα μάτια, η όραση. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε. Με μία μόνο ματιά φτιάχνει μία προσωπογραφία. Με ένα κυκλικό βλέμμα έχει τελειώσει μία τοιχογραφία. Οι άλλοι παίρνουν αναρρύθμιτες πόζες. Κρύβονται, φανερώνονται μπροστά στα μάτια ενός άπλιστου παρατηρητή. Και φυσικά, κανείς δεν γλωτσάει τη μεγάλη ευκαιρία. Όλοι επιδίδονται στη ζωγραφική τους. Γνώμες, κρίσεις, εντυπώσεις, από όπου και αν ακούγονται, είναι απεικονίσεις στο... στη μνήμη του. Στη μνήμη του. Ο κάθε ένας έχει κρατήσει τα εικονικά πρακτικά όλων αυτών που συνήθισε να ονομάζει ζωή του ή κόσμο του. Με μία απλή παρακίνηση όμως τα εκθέσει. Στην καταγωγή τους δηλαδή ο φυσικός λόγος από τον έντεχνο ενδιαφέρον. Ο κόσμος είναι γεμάτος αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι γεμάτος ιστορίες. Για να πληρωθεί ο καιρό και ο λόγος της Ματίλδης. Μπερνά! Για δες! Το ραδιόφωνο σου δουλεύει! Χαίρομαι που σε ενδιαφέρουν οι ειδήσεις, που θέλεις να μαθαίνεις τι γίνεται στον κόσμο. Ματίλδη, δεν είναι έτσι! Ακούω τραγούδια! Μόνο και μόνο γιατί αυτά λένε την αλήθεια. Όσο πιο ανόητα είναι, τόσο μεγαλύτερες αλήθειες λένε.
Και με αυτή την έννοια δεν είναι ανόητα. Λένε, μη μ' αφήνεις. Ή, άσε με να είμαι η σκιά της σκιά σου. Ή, χωρίς εσένα είμαι σαν άδειο σπίτι. Ή, δεν είναι η καρδιά μαγαζί να μπαινοβγαίνεις έτσι, σου λέω. Ή, these boots are made for walking. These boots are made for walking. One of these days these boots are gonna walk all over. Ξύπνησα τα χαράματα. Δεν έχω που να πάω. Ρωτάω, καρδιά μου, πού με πας? Μου λέει, σε εκείνο που αγαπάς. Ή, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο δάκρυ. Ή, τώρα κλαις. Γιατί κλαις? Εσύ δεν είσαι που γέλαγες χθες. Ή, κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω και είμαι του θανάτου εξαιτίας σου. Ή, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Ή, μετά από σένα, πού, πες μου, να πάω πού, μετά από σένα, τι. Ιστορία μου, every time we say goodbye, I die. Λάθος μου μεγάλο. Ή, τι μου τη χάρισες αυτή την ταμπακέρα, αφού για μένα πονηρά έχεις και αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα. Τι μου τη χάρισες την ταμπακέρα αυτή. Πάρε ό,τι θέλεις. Παλαιατζή από μια αγάπη που δεν ζει. Ή, να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Ή, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Ή, απόψε θέλω να περάσω από τα χρόνια σου. Όπως περνάει από το δρόμο, δεν το θυμάται κανείς. Ή, κάθε βράδυ περιμένω σαν τσιγάρο αναμένω. Ή, άνοιξα μανταρίνι και σε θυμήθηκα. Ή, συγγνώμη που σε αγάπησα πολύ. Δεν ξέρω να αγαπώ όμως πιο λίγο. Ή, ένα καλοκαίρι πέρασε. Δεν στάθηκε. Ή, ένα καλοκαίρι. Ή, πέρασε. Δεν στάθηκε. Ηλιοβασιλέματα. Ηλιοβασιλέματα. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Το τελευταίο δειλινό πριν φύγεις και μ' αφήσεις, άσε με. Ηλιοβασιλέματα, άσε με. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Άσε με, άσε με, άσε με και ας κλαίω. Μπερνά, για δες, το ραδιόφωνο σου δουλεύει. Χαίρομαι που σε ενδιαφέρουν οι ειδήσεις, που θέλεις να μαθαίνεις τι γίνεται στον κόσμο. Αποστάσεις, πρέπει να φροντίζεις να τρέχεις με τη λεκάνη. Η λεκάνη σου δηλαδή τρέχει, σαν να διασχίζεις νερό. Δεν τρέχεις δηλαδή προς τα πάνω, τρέχεις προς τα μπρος. Δεν τρέχεις δηλαδή έτσι. Το κάνω λίγο στην υπερβολή για να το καταλάβετε. Άλλη μια σημαντική λεπτομέρεια είναι τα δάχτυλα. Αυτά τα τρία πρέπει να είναι κλειστά. Τα άλλα δύο προς τα μέσα, για να μην διαχέεται η ενέργεια. Πρέπει όλοι οι μύες σου να κρέμονται από τη σπονδυλική σου στήλη. Το στήθος, η γοφή σου, η ανάσα σου, απλώς να συμβαίνει. Να εισπνέει και να εκπνέει, ανεξάρτητα από την κίνηση. Πρέπει να σκάβει αναπνοή, να σκάβει τον εαυτό σου. To feel deeply means to breathe deeply.
καλύτερο στο είδος του είναι ο Χισάμ Ελ Γκερούζ. Αυτός είναι από το Μαρόκο. Στην Ολυμπιάδα της Αθήνας πήρε 2 χρυσά μετάλλια. Στα 1500 και στα 5000 μέτρα πριν από 8 χρόνια στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα ο Χισάμ Ελ Γκερούζ ήταν το φαβορί. Στην Ολυμπιακή κούρσα των 1500 μέτρων έπεσε. Έπεφτε και μπορούσε να ακούει το πλήθος να στενάζει καθώς αυτός έσκαγε στο έδαφος. Σηκώθηκε και συνέχισε να τρέχει. Τερμάτισε 12ος. Άρχισε να κλαίει. Ένας φωτογράφος απαθανάτησε τη στιγμή αυτή δημοσιεύοντας τη φωτογραφία που ο Χισάμ Ελ Γκερούζ κρατά στο δωμάτιό του. Αριστερό χέρι στο πρόσωπο, μάτια κλειστά, 100 χείλος πεσμένο από απαρηγόρητο αναφιλητό. Πίστεψα ότι ήταν το τέλος της καριέρας μου, είπε. Αυτή η φωτογραφία μου δίνει δύναμη να δουλεύω σκληρά, να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, είπε. Όταν έπεσε, του τηλεφώνησε ο ίδιος ο βασιλιάς. Είσαι ο καλύτερος, του είπε. Σε μια συνέντευξη, τρέχω για τη δόξα του Ισλάμ και για τον βασιλιά. Ο βασιλιάς πέθανε το 1999. Πολλοί άνθρωποι μπέρδευαν το Μαρόκο με το Μονακό. Χάρη στον Χισάμ, το ένα βασίλειο δεν μπερδεύεται πια με το άλλο. Ο Χισάμ είναι για το Μαρόκο ότι η NASA για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καλό να είσαι πρώτος στον κόσμο σε κάτι. Κάθε φορά που καταρρύπτει ένα ρεκόρ, η τηλεόραση προβάλλει την πτώση του στην Ατλάντα. Νομίζω ότι είναι κομμάτι του εαυτού μου, είπε. Αλλά έχει δώσει μια υπόσχεση. Αν κερδίσει το Σίδνεϊ, θα κατεβάσει τη φωτογραφία με το κλάμα από τον τζάκι του. Θα βάλω μια φωτογραφία από το Σίδνεϊ, είπε. Μια φωτογραφία νίκης. Νίκη της Αμοθράκης. Άπτερος Νίκη. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, ο Χισάμ Ελ Γκερούζ, για άλλη μια φορά, είναι το φαβορί. Παθαίνει ατύχημα, έρχεται δεύτερος. Παρ' όλα αυτά, ενώ ήταν 27 χρονών, αποφάσισε να συνεχίσει να τρέχει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να στεγνώσω τα δάκρυα από την Ατλάντα και από το Σίδνεϊ, είπε. Τρέχα! Τρέξε! Όταν επέστρεφε, τα αδέρφια του χειροκροτούσαν. Στις 27 Σεπτεμβρίου παντρεύτηκε την Εζουάλ Χαμπίλ. Η μητέρα τα φροντίζει αυτά, είπε. Εγώ τρέχω, δεν ασχολούμαι, δεν έχω χρόνο. Τρέξιμο είναι να μην βλέπεις γύρω σου και παρόλα αυτά να τα βλέπεις όλα. Να συνδέεις μπορείς εκεί το μηδέν, το μηδέν, το έλεος με το έλεος. Η αναπνοή είναι πολύ ωραίο πράγμα, η αναπνοή. Σε κάνει να συνεχίζεις, να μην εγκαταλείπεις. Χωρίς αυτήν θα είχα πέσει κάτω τώρα. Σμακ, κρακ, μπουρζουάκ. Είναι πιο σημαντική από τα πόδια η αναπνοή. Η αναπνοή είναι σαν τον αέρα. Τον έχουν ανάγκη τα δέντρα. Τον έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Τον έχει ανάγκη η αυλή του σπιτιού σου. Είναι το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου η αναπνοή. Δεν θέλω να σταματήσω να αναπνέω. Θέλω να συνεχίσω. Smack, crack, bourgeois act.